Είναι μια ιστορική στιγμή, είναι μια ψηφοφορία η οποία μαζί με τη βασική διάταξη, για να μην ξεχνάμε ότι το βασικό σκέλος, η νομική βάση αυτής της διάταξης έχει ήδη ψηφιστεί. Ναι. Ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίχθηκε τόσο ή άλλως και από το ΠΑΣΟΚ, με κάποιες προσθήκες που είχαν ήδη προταθεί και έγιναν δεκτές. Θυμίζω για το ζήτημα έτσι της πραγματικής ηγεσίας. Και σήμερα ερχόμαστε να ενισχύσουμε την ήδη υπάρχουσα διάταξη. Επαναλαμβάνω, διευρύνοντας τη σύνθεση πραγματικά σε περισσότερα άτομα, κατοχυρώνοντας όποια απόφαση ούτως ή άλλως ληφθεί από τους δικαστές και βέβαια δίνοντας και τα διοικητικά έγγραφα, δίνοντας δηλαδή ένα μεγαλύτερη γκάμα, αν θέλετε, τεκμηρίωσης στους δικαστές οι οποίοι θα λάβουν την απόφαση. Όποια είναι αυτή, και με απόλυτο σεβασμό ούτως ή άλλως. Το ψηφίσουν. Είναι εκείνοι που φλερτάρουν με τη Χρυσή Αυγή. Είναι αυτοί οι οποίοι σε μια ιστορική στιγμή δεν απαντούν με καθαρό λόγο όχι στην είσοδο, στην πιθανή είσοδο ενός μορφώματος το οποίο πλήγωσε τους Έλληνες με αυτή την φασιστική νοοτροπία, την ναζιστική νοοτροπία, με αυτά τα οποία ζήσαμε δυστυχώς μέσα στο κοινοβούλιο και εκτός κοινοβουλίου, αυτό το οποίο έσπηρε και δηλητηρίασε νέους ανθρώπους. Και ακόμη πρέπει να σας πω ότι τους δηλητηριάζει. Και νομίζω ότι είναι ιστορικό το καθήκον, ιστορική η ευθύνη μας σήμερα να απαντήσουμε. Θα ήταν ευκταίο, θα σας έλεγα ότι θα ήταν μια πολύ καλή συγκυρία, να πάμε σε ένα ενιαίο μέτωπο. Και να φύγουμε από τη διαδικασία, γιατί ακούω τα επιχειρήματα, παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή τη χθεσινή συζήτηση, όπως και την προηγούμενη συζήτηση για τη διάταξη. Ακούω τα επιχειρήματα, η ουσία όμως είναι να μην μείνουμε στη διαδικασία. Η ουσία είναι να πούμε όχι ένα μεγάλο όχι, μια κόκκινη γραμμή και να το απαντήσουμε όλοι μαζί.